Στην άλλη άκρη της γραμμής μας, όπως σας είπαμε, έχουμε τον συνδικαλιστή αστυνομικό, τον κύριο Παλάσκα. Καλημέρα σας και πάλι. Καλή σας ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα το οποίο έχει πάλι συγκλονίσει έτσι την κοινή γνώμη είναι και αυτή η ιστορία της Κιβωτού. Τι εικόνα έχετε από τις καταθέσεις που έχουν πάρει οι συναδελφοί σας, κύριε Παλάσκα? Κοιτάξτε να δείτε, με κατεπίγουσα εντολή από την Εισαγγελία Αθηνών, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έδωσε εντολή στην υποδιέθεση των ανηλίκων να ανοίξει φάκελο και να ερευνήσει αυτή την υπόθεση. Πότε έγινε αυτό? Αυτό έχει γίνει περίπου πριν από 15 μέρες. Από 15 μέρες, μάλιστα. Ναι. Ήδη έχουμε αρχίσει και παίρνουμε τις πρώτες καταθέσεις. Έχει ανοίξει ο φάκελος, είναι σοκαριστικό. Μόνο και μόνο το όνομα αυτού που καταγγέλλεται είναι σοβαρή γροθιά στο στομάχι, όχι μόνο τη δικιά μας, αλλά ολόκληρη της ελληνικής κοινωνίας. Το γνωρίζετε, προφανώς. Ναι. Το όνομα που καταγγέλλεται έχει να κάνει με αυτά που διαβάζουμε ότι είναι ιδρυτικός στέλεχος της Κιβωτού του κόσμου. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι οι καταγγελίες είναι για βιασμό, είναι για απρεπείς πράξεις, έχουν κακουδημοτικό χαρακτήρα, είναι για θόπευση, είναι για αφεντισμό. Είναι για, δηλαδή για αφεντισμό, δηλαδή. Α, το αφέντης και δούλος, ναι. Για πράξεις οι οποίες, ας πούμε, δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με παιδιά και με παιδικές ψυχές, γιατί μιλάμε για 15 χρονών παιδιά και 15 μήνες. Εγώ μένω σε αυτό που είπατε πριν, ότι το όνομα που καταγγέλλεται, αν δημοσιοποιηθεί, θα πάθουμε σοκ. Σωστά? Το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είστε έγκυροι και έγκριτοι δημοσιογράφοι. Κύριε Μπαλάσκα, είναι ο πατέρας Αντώνιος? Είναι ο πατέρας Αντώνιος? Δεν μπορώ να σας πω τίποτα εγώ για οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε, και μετά τη χτεσινή εξέλιξη, τη βραδινή εξέλιξη που είχαμε με την άλλη κατεπίγουσα εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ότι υπάρχουν σαφείς διαρροές ενδεχομένως από την αστυνομία και ενδεχομένως από άλλες πηγές για την διαίρεση στοιχείων της προανάκρισης. Μάλιστα. Αυτά είναι ποινικά αδικήματα, ας μην μιλάμε για αυτά. Καλά, μην μιλάμε ονόματα. Μάλιστα. Δημοσίων, ναι. Και ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε στο σημείο σαν αστυνομία όπου... Πάντως εμείς κρατάμε αυτό που μας είπατε αρχικά, ότι η καταγγελία αφορά πρόσωπο που όταν θα δημοσιοποιηθεί πραγματικά θα προκαλέσει σοκ. Αυτό μας είπατε αρχικά. Σαφώς. Δεν μιλάμε για έναν απλό καθαριστή ή έναν απλό τροφοδότη της δομής. Μιλάμε για ένα άτομο το οποίο είναι στέλεχος. Πέραν τούτου θα πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι ακόμα σε επίπεδο καταγγελιών. Η εντολή είναι στα πέρα, ναι, ότι φυσικά, πρέπει να στοιχειοθετηθούν οι καταγγελίες και να υπάρχουν αποδείξεις για να μπορεί ο φάκελος να ευσταθεί για να αποσταλεί κατευθείαν στην εισαγγελία. Έχουμε να κάνουμε πολύ μεγάλη έρευνα τώρα. Πόσες καταγγελίες έχουμε μέχρι στιγμής? Αυτή τη στιγμή έχουμε καταγγελίες οι οποίες αφορούν και μέσα από την καταγγελία. Πόσες? Τρεις καταγγελίες έχουμε, η οποία η κάθε μία από αυτή δεν είναι μοναχική, δηλαδή όλες μαζί είναι γύρω στα 7 άτομα τα οποία είναι εμπλεκόμενα σε όλο αυτό το συμφερτό. Δηλαδή 7 με ποια είναι, αλλά 7 είναι τα παιδιά ή είναι... Όλοι μαζί. Και πάτε, μιλάμε το πάτε το σαν αχταρμά. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε ότι δεν ήταν μόνο αυτό το υπεράνω υποψίας, υπήρχαν και άλλα στελέχη, ας πούμε, ή εργαζόμενοι στη δομή. Ενδεχομένως και αυτό ερευνάτε. Σας λέω ότι είναι πάρα πολύ πρόημο, γιατί αυτή τη στιγμή τώρα έχει αρχίσει η σοβαρή έρευνα. Ναι, για την έρευνα μιλάμε. Αν διερευνά αυτό το τομέα. Ναι. Και οι καταθέσεις, ξέρετε ότι θα πρέπει να ερευνηθούν πολύ για να μπορέσουμε μέσα από τις καταθέσεις να αντλήσουμε στοιχεία. Και εάν δεν αντληθούν στοιχεία, δεν μιλάμε για τίποτα. Σωστά. Και πόσες δομές αφορούν, κύριε Μπαλάσκα, οι καταγγελίες? Ξέρω ότι αφορούν την ουσιαστική δομή αυτή που λέμε, την Κιβωτό. Της Αθήνας, ναι. Ναι, ιδιαίτερα στην Αθήνα, και από εκεί και πέρα, τι να σας πω. Ας μην πάμε λίγο πιο βαθιά τώρα, είναι λίγο νωρίς. Όχι, να πάμε λίγο πιο βαθιά, γιατί να μην πάμε. Εκτός από την Αθήνα, ποιες άλλες δομές αφορούν? Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι είναι προέμο και εμένα δεν μου έρχεται. Όχι, σας το λέω, γιατί διαβάζουμε έρευνες, δεν λέμε ότι κατηγορούνται κιόλας. Διαβάζουμε ρεπορτάζ. Οι έρευνες από την ελληνική αστυνομία γίνεται στην Κιβωτό. Στην Κιβωτό. Όπου υπάρχει Κιβωτός. Μάλιστα. Όπου υπάρχει Κιβωτός. Ανά την Ελλάδα λέτε. Όπου υπάρχει Κιβωτός. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι είναι
μεγάλο κοινωνικό θέμα. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές δομές όσον αφορά τα παιδιά στη χώρα μας, στην πατρίδα μας. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι μόνο και μόνο η έρευνα εγείρει ερωτήσεις οι οποίες αξιώνουν απαντήσεις. Και αυτό που μας λέτε ότι όπου ανά την Ελλάδα υπάρχει κυβωτός γίνεται έρευνα, σημαίνει ότι οι αρχές έχουν βρει κάτι σοβαρό για να ερευνούν όλες τις δομές της κυβωτού ανά την Ελλάδα. Μα δεν είναι ανάγκη να βρεις κάτι σοβαρό. Τέτοιες τεκμηριωμένες, έτσι όπως καταδεικνύονται καταγγελίες, από μόνες τους αποτελούν σοβαρή πράξη. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι ακόμα και η Αρχιεπισκοπή έχει ζητήσει να ενημερώνεται. Μάλιστα. Λογικό. Α, μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Καταλαβαίνετε βέβαια. Αυτό είναι μια ορολογιακή βόμβα τώρα. Έτσι να το φαντάζεστε. Το φανταζόμαστε απολύτως. Διότι δεν μιλάμε για κάτι απλό. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή η έρευνα είναι σε κάτι πολυσύνθετο, κάτι πολύ νευραγγικό και κάτι πολύ ιδιαίτερο στην πατρίδα μας. Και βραβευμένο. Πολύ βραβευμένο. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τη σοβαρότητα. Δεν μου λέτε η Αρχιεπισκοπή ήξερε πριν η υπόθεση βγει στη δημοσιότητα και ενημερωνόταν? Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζετε. Αλλάζει τα η ενημέρωση. Βέβαια. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπαλάσκα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Νομίζω.